Εσείς? Καλά, πανέμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ρωτήσω αν θα αποχωρήσετε προώρα αυτό που ακούγεται και θα είστε στο Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αν αυτή είναι αλήθεια. Δεν μπορώ να ανακοινώσω κάτι εγώ. Αυτή η ανακοίνωση θα γίνει από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για τη σύσταση του Ευρωψηφοδελτίου. Οπότε, φυσικά, αν χρειαστεί, θα πρέπει να αποχωρήσω νωρίτερα. Εννοείται. Θα είναι πολύ εξαιρετική τιμή για μένα να βρίσκομαι σε αυτό το ψηφοδέλτιο. Οπότε θα δώσω τον αγώνα μου αν αυτό αποφασιστεί και θα χρειαστεί να αποχωρήσω νωρίτερα. Πολιτικός, παρουσιάστρια, ηθοποιός, μοντέλο, πάρα πολλές ιδιότητες, επιτυχημένα κιόλας, πολύ επιτυχημένα. Δουλεύω ήδη 32 χρόνια, εντάξει, έχω προλάβει να κάνω αρκετά πράγματα. Χαίρομαι που το λέτε ότι είναι επιτυχημένα, γιατί αυτός είναι ο στόχος, ότι κάνω να το κάνω με συνέπεια, με πειθαρχία και να έχω επιτυχία. Στην εκπομπή με τον Κώστα Τσουρό, αυτό που εσείς έχετε λάβει, γιατί πώς έχετε αποκομίσει, τι είναι το κλίμα, όλο αυτό, πώς το ζείτε, πώς το ζήσατε? Είναι μόνο θετικές. Περνάμε πάρα πολύ καλά, το έχω ξαναπεί. Μπορεί να μην αρέσει αυτό το ότι περνάμε καλά σαν ομάδα, αλλά περνάμε πάρα πολύ καλά σαν ομάδα. Θεωρώ ότι έχω κάνει καινούριους φίλους και φίλες. Και προσωπικά περνάω πάρα πολύ καλά στην εκπομπή. Και πιστεύω πάρα πολύ στον Κώστα και στην ομάδα. Και γι' αυτό αποφάσισα και να συμμετέχω στην εκπομπή του Κώστα. Πολλοί μιλάνε για σκληρό γκόσπ σε κάποιες εκπομπές και έγινε και μια συζήτηση με την Κατερίνα Καινούργια και την Μπέτη Μαγκύρα την προηγούμενη εβδομάδα. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αυτό που λέμε σκληρό γκόσπ σε κάποιες εκπομπές? Τι σημαίνει σκληρό γκόσπ? Υπάρχει γκόσπ. Το αν είναι σκληρό ή όχι δεν μπορώ να το διαχωρίσω εγώ. Είναι το πώς εκφράζεται κάποιος. Το αν κάποιος θα είναι λίγο πιο, ας πούμε, αυστηρός ή ενδεχομένως τοξικός. Τοξικό γκόσεπ θα πω ότι υπάρχει. Όχι στη δική μας εκπομπή, ευτυχώς. Θα πηγαίνετε ποτέ σε εκπομπή με τέτοιο γκόσεπ? Γενικότερα προσέχω πάρα πολύ τι επιλογές κάνω όσον αφορά τα επαγγελματικά μου. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μου τέριαζε κάτι τέτοιο. Ο Πάνος Φλάου έκανε ένα στιχάκι που έκανε αναφορές στον Άδωνη Γεωργιάδη και στον Άρη Πορτοσάλτε. Πολλοί το σχολίασαν αρνητικά. Εσείς αυτό πώς το είδατε? Στερείται φαντασία, θα πω για να κλείσω.